Μαργαρίτα Ζωγράφου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Αλφιέρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ζούμε για μία ακόμα φορά το αδιανόητο. Για τα ελληνικά δεδομένα και χρονικά, η τελευταία περίοδος είναι αδιανόητη. Δηλαδή, έχουν συμβεί τόσο πολλά μαζεμένα τα τελευταία δύο χρόνια, που πραγματικά μετράμε το ένα πίσω από το άλλο αυτή την αλυσίδα. Κακοποιήσεις παιδιών, βιασμοί, θάνατοι παιδιών, γυναικοκτονίες. Μία σφαίρα η οποία κυριολεκτικά είναι του παραλόγου. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτά που ζούμε. Και ξέρετε κύριε Αλφιέρη, ποιο είναι το χειρότερο από όλα? Λοιπόν, θα μας το πεις Μαργαρίτα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως. Έτσι, λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε ποιο είναι το πιο σημαντικό από τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, ποιος είναι και ο δικός μας ρόλος όταν, είπαμε, αντιληφθούμε μια προβληματική κατάσταση. Όλα αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τη ζήτησή μας με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος. Συζητάμε βέβαια για αυτό το θέμα. Συζητάμε όμως, κυρίες και κύριοι, και για το δικό μας ρόλο μέσα σε αυτή την άφηλη κοινωνία. Και μας έλεγε η Μαργαρίτα για το πιο σημαντικό. Είπατε κι εσείς όμως κάτι ωραίο πριν και αρχιέρι. Να βάλουμε κάτι ευχάριστο στη ζωή μας. Κατά καιρούς λέω κάτι ωραίο, οφείλω να ομολογήσω. Η τελευταία διετία, ναι, είναι τόσο άσχημη η ψυχολογία των ανθρώπων. Γιατί έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στους συνανθρώπους του, στις αξίες, στην κοινωνία. Είναι δηλαδή βαθιά κοινωνικά θέματα όλα αυτά, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη απήχηση και πολύ μεγάλη επιρροή στην ατομική ψυχολογία, στην δική μας την ψυχολογία, στην ψυχολογία του κάθε ενός. Χάνουμε την εμπιστοσύνη απέναντι στους ανθρώπους, χάνουμε την εμπιστοσύνη στους γύρω μας και όλο αυτό, πέραν από καχύποπτους, μπορεί να μας κάνει ενίοτε και αγενείς. Αυτά συμβαίνουν σε μια μερίδα ανθρώπων, σαφώς, μικρή, αλλά όλα αυτά λειτουργούν στη σφαίρα που μας βάζει να είμαστε μακριά από τους άλλους ανθρώπους. Ναι, αγενής θα γίνει όταν πες στην αντίληψή μου κάτι το οποίο θα ζητήσω εξηγήσεις. Θα το ψάξω λίγο παραπάνω. Δυστυχώς, αγενείς έχουν αρχίσει να γινόμαστε συνολικά. Δηλαδή, με την έκπτωση των ηθικών αξιών χάνεται όλο αυτό και ξεκινάει αυτό το πράγμα από την οικογένεια, όπου οι εντάσεις είναι πάρα πολλές, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, για τη βία, που λέγαμε για τη βία στα σχολεία και τη βία έξω από τα σχολεία, και είχαμε εστιάσει ότι ξεκινάει από την οικογένεια αυτή η διάσταση και αυτή η κρίση και σιγά σιγά διοχετεύεται σε όλες τις μορφές ανθρώπινης ζωής. Βλέπω μια κροάτριά μας βάζει και έναν άλλο παράγοντα, το σεβασμό. Δεν σεβόμαστε, λέει, ακριβώς, πρώτα οι ίδιοι το σώμα μας, δεν σεβόμαστε την προσωπικότητά μας. Πώς θα σεβαστούμε το σώμα και τα πρόσωπα που βρίσκονται γύρω μας? Ακριβώς. Και όταν ειδικά είναι πιο ευάλωτα, πιο αδύναμα και κυρίως είναι υπό την προστασία μας. Και εκεί πέρα μπερδεύονται οι έννοιες και η έννοια προστασία συγχαίεται με την έννοια ιδιοκτησία. Να ρωτήσω, πες μας κάτι Μαργαρίτα. Πώς μπορώ να αντιληφθώ ότι κάποιος φοράει προσωπείο και κρύβει κάτι άλλο πίσω από αυτό που βλέπω εγώ ή που θέλει να μου δείξει? Αυτό δεν είναι εύκολο να το αντιληφθεί κάποιος. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο όταν έχουμε συστηματική επαφή με έναν άνθρωπο. Στις περιστασιακές μας επαφές δεν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε έναν άνθρωπο. Και πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε τις λειτουργικότητες του, ούτε τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του. Παραδείγματος χάρη, ήταν εύκολο στην περίπτωση αυτή που απασχολεί την κοινή γνώμη πριν από λίγες μέρες, η οποία σόκαρε το Πανελλήνιο για μια ακόμα φορά. 213 άνθρωποι φέρονται, για να μην λειτουργήσουμε σαν δικαστές, σαν αστυνομικοί, που δεν θα πρέπει να το κάνουμε από την πλευρά μας, ότι είχαν κάποια επικοινωνία και επαφή με το πρόσωπο, με το κοριτσάκι αυτό. 213 ώρες το παιδί αυτό έλειπε από το σπίτι. Δεν έγινε αντιληπτό από κανέναν. Λείπει το παιδί μας μία ώρα, είναι στο φροντιστήριο και ξέρουμε που είναι. Λείπει μία ώρα, δύο ώρες, τρεις, από εκεί και πέρα. Εδώ μιλάμε για ένα παιδάκι τώρα, μιλάμε για ένα παιδάκι. Δηλαδή μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δεν έχει κλείσει τα 12 χρόνια. Το βλέπουμε να είναι στο κινητό με τα μηνύματα και δεν λέμε, σε αυτή την ηλικία σε ποιους στέλνεις μηνύματα? Ποιος σου στέλνει μηνύματα σε αυτή την ηλικία? Αυτό είναι ένα σημάδι, είναι δηλαδή δυνατόν
να μην γίνει αντιληπτό από έναν άνθρωπο. Ας υποθέσουμε όχι το κινητό το οποίο έχει γίνει τόσο η προέκταση των χεριών του παιδιού, αλλά ο χρόνος απουσίας. Και να ρωτήσω για κάτι άλλο. Στο σχολείο που πήγαινε εσύ, Μαργαρίτα, στο σχολείο, ο δάσκαλος, ναι, δασκάλα, ο διευθυντής, κάτι, και οι συμμαθητές, οι οικογένειες, οι άλλοι, αυτό το παιδάκι δεν ήταν, δεν εμφανιζόταν με μαγικό τρόπο εκεί στο θρανίο του. Είναι πολύ αποπροσανατολισμένος ο κόσμος, κύριε Αλφιέρη, γι' αυτό σας λέω. Αποδίδει πολλά πράγματα σε άλλους παράγοντες λάθος και πολλοί συνάνθρωποι μας δεν είναι βαθύνοι. Εγώ το θεωρώ αδιαφορία εγκληματική. Ακριβώς. Εγκληματική όμως. Δεν εμβαθύνουν. Δεν εμβαθύνουν, δηλαδή δεν ασχολούνται ιδιαίτερα. Ήρθε ένα παιδί στο σχολείο, okay. Δεν είσαι πάλι okay. Είναι απασχολημένο το παιδί με κάτι άλλο. Κάτι θα του συμβαίνει. Όταν βλέπω εγώ ένα παιδί το οποίο έρχεται σε μαύρα χάλια σχολείο, σε κακή κατάσταση, είτε ψυχολογική είναι, είτε τα ρούχα του, είτε η απόδοσή του, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να ενημερώσω κάποιον, δεν θα πρέπει να ανησυχήσω. Αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες που υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργούν σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση. Είναι σπάνια η σύνδεση, δηλαδή, και κατόπιν πλήθος. Ωραία, αν δει λοιπόν ένας εκπαιδευτικός μια συμπεριφορά που τον προβληματίζει, δεν θα πω κάτι παραπάνω, τι θα κάνει? Έχει τύχει πρόσφατα μια εκπαιδευτικός στην Κρήτη κατάφερε και ξεκλείδωσε ένα παιδί, επειδή το γνωρίζω το θέμα, κατάφερε και ξεκλείδωσε ένα παιδί και μίλησε για το βιασμό. Ήταν η υπόθεση της Κρήτης που είχε απασχολήσει πάλι πριν από λίγο καιρό τα μέσα, που γεννούσε η μητέρα και ο μπαμπάς βίαζε τη μεγαλύτερη κόρη. Ήταν και αυτό. Κατάφερε εκεί εκπαιδευτικός, γιατί εκπαιδευτικός μοιάστηκε. Άρα το κλειδί σε όλα τα πράγματα είναι το ενδιαφέρον. Η ανάγκη να εμβαθύνει στην κατάσταση του άλλου. Είναι η ανάγκη να ενδιαφερθεί κάποιος, ιδιαίτερα αυτός που είχε και σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Μαργαρίτα Ζωγράφου, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σε επόμενη εκπομπή, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και όπως βάζουν και άλλες προεκτάσεις για την οικογένεια οι ακροατές μας. Και θέλω να μιλήσουμε λοιπόν για τη σύγχρονη δομή της οικογένειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.